Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε την πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την κυρία Ελένη Δημούδη. Κυρία Δημούδη, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα, κύριε Τοδωκώστη. Να είστε καλά. Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ποια θέματα ξεχωρίζουν στη συνεδρίασή του? Είναι πολλά τα θέματα μας. Έχουμε 9 επερωτήσεις, έχουμε 20 θέματα και βεβαίως έχουν έρθει και 2 θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, που είναι προγραμματικές, 2 προγραμματικές συμβάσεις. Αλλά υπάρχουν θέματα τα οποία πραγματικά θεωρώ ότι αφορούν όλη την περιφέρεια, όπως είναι και οι προσλήψεις καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης των σπουδαστών του ΤΕΗ. Έχουμε επίσης τόσο για την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας όσο και για την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. Έχουμε επίσης την έγκριση καθορισμού του ετήσιου τέλους δραστηριοποίησης παραγωγών, που για πρώτη φορά έρχεται με ένα συμβολικό ποσό, θα έλεγα. Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι για 5 ευρώ ένα μήνα, σας το λέω έτσι για να έχετε μία εικόνα, και ή αλλιώς 60 ευρώ το χρόνο για όσους δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο της περιφέρειας, γιατί όπου να είναι ξεκινούν ιδιαίτερα η δραστηριοποίησή τους στον τομέα αυτό. Επίσης, έχουμε και το αίτημα πλέον από την περιφέρεια προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την παραχώρηση του παλιού νοσοκομείου του Εύρου, της Αλεξανδρούπολης. Μαζί βέβαια με το Δήμο θα το διεκδικήσουμε, προκειμένου πραγματικά να μην μένει έτσι ένας χώρος ο οποίος επί χρόνια πλέον, πάρα πολλά χρόνια, βρίσκεται αναξιοποιητός, με ό,τι αυτό σημαίνει. Ταυτόχρονα έχουμε και ένα καινούργιο έργο που θέλουν να υποβάλουν πρόταση για ένταξη μιας γέφυρας στην οδό Δράμας Ξάνθης. Είναι γέφυρα Μαρμαριάς, όπως ακριβώς την ονομάζεται. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω ακριβώς την τοποθεσία. Με βάση το σχεδιάγραμμα όμως που έχουμε, περίπου έχουμε μια συνολική εικόνα. Ταυτόχρονα έχουμε την έγκριση σχεδίου σύναψης προγραμματικής σύμβασης, τουλάχιστον για την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, που το ξέρετε πολύ καλά, μεταξύ της Περιφέρειας και του Δήμου Ιάσμου και του Τεχνικού Επιμελητηρίου, για την πραγματονομοθήνη, διερεύνηση των αιτιών, θα έλεγα καλύτερα, για την κατάρρευση της γέφυρας Κομψάτου και τις προτάσεις αποκατάστασής της. Και έρχεται για δεύτερη φορά, γιατί χρειάστηκε οπωσδήποτε να γίνουν κάποιες αλλαγές και έτσι πάμε σε μια νέα προγραμματική σύμβαση. Επί της ουσίας αυτά είναι τα θέματα δηλαδή, που ξεχωρίζουν. Ναι. Κυρία, θεωρώ πως. Μάλιστα. Επίσης έχουμε και την καταβολή της αιτήσεως εισφοράς της περιφέρειας προς τα κέντρα πρόληψης εξαρτήσεων. 5.000 είναι για το κάθε ένα από αυτά. Αφορά δηλαδή ουσιαστικά την επιχορήγηση που γίνεται προς τα κέντρα πρόληψης εξαρτήσεων, προκειμένου να πραγματοποιήσουν πραγματικά το σκοπό τους. Κύριε Δημούδη, αρκετές επερωτήσεις γίνονται από την αντιπολίτευση, η οποία έχει αρκετά παράπονα κάθε φορά, γιατί δεν γίνονται πιο συχνές συνεδριάσεις. Τι έχετε να απαντήσετε? Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό και έχουν απόλυτο δίκιο. Δεν είναι δυνατόν όμως. Θα σας πω ένα μόνο και μόνο έτσι για να έχουμε μια συνολική εικόνα. Δυστυχώς, όταν ρωτώ εγώ πόσα θέματα έχουμε προκειμένου να βάλουμε Περιφερειακό Συμβούλιο, θα σας το πω έτσι απλά, μάλιστα, για να γίνει αντιληπτό. 2 θέματα. Μόλις ακούνε λοιπόν ότι έχουμε, και λέω να βάλουμε ακόμη και αυτό και αυτό, επειδή έχουμε και διάφορα θέματα συζητήσεων σήμερα που αφορά τις μαριές της Άσου, έτσι, οι πλημμύρες που το είχε θέσει και ο κύριος Τρέλης, αλλά με εισήγηση του Περιφερειάρχη Εύρου θα γίνει. Αυτά τα θέματα ήταν που είχαν προτωθεί από τον κύριο Τρέλη, είπαμε οκ, θα τα συζητήσουμε, με τη μόνη διαφορά ότι δεν ερχόταν θέματα προκειμένου πραγματικά να είναι μία πρόσκληση με 10 θέματα πραγματικά για να την αποστείλουμε. Μόλις ενημερώνονται λοιπόν ότι την άλλη εβδομάδα έχουμε συνεδρίαση, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, μία οπωσδήποτε το μήνα είναι από τον κανονισμό, υποχρεωτικά. Μακάρι, εγώ σήμερα θα το πω μάλιστα, ότι θα πρέπει να έρχονται μέσα στην πρώτη εβδομάδα όλες οι εισηγήσεις των υπηρεσιακών, μάλιστα, προκειμένου πραγματικά να μπορούμε να τις κατανοούμε και σε 2 συνεδριάσεις και πιθανόν και 3 συνεδρίαση αν χρειαστεί. Αλλά επιτέλους να μπορούμε, γιατί
Μην νομίζετε ότι, όπως λέτε, είναι αρκετές οι επερωτήσεις της αντιπολίτευσης. Υπήρχαν κάποιες οι οποίες είχαν αποσυρθεί επειδή ο Περιφερειάρχης έλειπε στις πλημμύρες, το θυμάστε, την προηγούμενη φορά. Αλλά ήρθαν 5, 4, 5 πόσες είναι από τη ριζοσπαστική αριστερά. Δεν χρειάζονται να έρχονται μαζεμένες. Ο κανονισμός είναι σαφής, κύριε Τοτοκότση. Ο κανονισμός προβλέπει μισή ώρα να αφιερώνουμε στις ανακοινώσεις, τις δικές μου του Περιφερειάρχη, τις επερωτήσεις και στα εκτός ημερήσιας διάταξη θέματα. Και με απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου μπορεί όντως να παραταθεί αυτό μέχρι μέγιστο μία ώρα. Λοιπόν, όταν έχουμε τόσες πολλές επερωτήσεις και όλες αυτές ήρθαν μαζεμένες. Έτσι, νομίζω ότι κάποιες επίγουν, θα μπορούσαν να τις στείλουν δύο σήμερα, δύο ας πούμε όταν τις στείλαν, και βεβαίως μόλις τελειώσει το Περιφερειακό Συμβούλιο αυτό, να έρχονται προκειμένου να έχουμε μια συνολική εικόνα τι θέματα έχουμε, για να μπορούμε, έχω κάθε καλή διάθεση, όχι μία και δύο και τρεις φορές αν χρειαστεί να συναντιάσουμε. Δυστυχώς δεν έχουμε τα θέματα στο χέρι μας. Και έρχονται όλα τελευταία στιγμή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Σήμερα θα το θέσω ξεκάθαρα για να έρχονται έγκαιρα την πρώτη εβδομάδα, σας το λέω, προκειμένου αυτά να τα αξιολογούμε πώς μπορούν να κατανεμηθούν. Σε μία, σε δύο συνεδριάσεις. Διαφορετικά δεν γίνονται, όπως αντιλαμβάνεστε. Μάλιστα, κύριε Δημήτρη, τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στην Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση Θράκη, η οποία γίνεται ευτυχώς φέτος το Μάιο, 18 με 20 Μαΐου. Πώς έτοιμη η περιφέρεια για την έκθεση? Δεν το ξέρω πόσα, πραγματικά δεν το ξέρω. Δεν ξέρω αν έχει περάσει από την Επιτροπή Ανάπτυξης ή αν πάει συνοπτικό διαγωνισμό, δηλαδή έγκριση αυτό εδώ. Δεν έχω πραγματικά μια συνολική εικόνα. Φαντάζομαι όμως, είμαι σίγουρη ότι κάθε χρόνο γύρω στις 20.000 περίπου, χωρίς αυτό όμως να είναι δεδομένο, γιατί πραγματικά την υποστηρίζει την έκθεση. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντική η έκθεση σίγουρα, όχι μόνο για τη Ροδόπη, όχι μόνο για την περιφέρειά μας, αλλά ναι, πρέπει να αναδειχθεί ως ένας θεσμός και να καταξιωθεί στη συνείδηση όλων. Και συγκεκριμένα σίγουρα θέλουμε συμμετοχή πρωτίστως των δικών μας και βεβαίως και των Βαλκανίων και οποιοδήποτε έχει διάθεση να παραστεί στην έκθεση αυτή. Μάλιστα, κύριε Δημήτρη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Στη διάθεσή σας και από αύριο. Να είστε καλά.